Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τα λέει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την ώρα που οργεί για απόγνωση προκαλεί στους Τούρκους η απώλεια του εισοδήματός τους από τον πληθωρισμό, που σύμφωνα με τα επίσημα κρατικά στοιχεία πλέον τρέχει με το απίθανο ποσοστό του 49%. Το καθημερινό τραπέζι έχει γίνει εφιάλτης για πολλά νοικοκυριά, με τα καταστήματα τροφίμων να τοποθετούν πλέον αντικλεπτικά συστήματα ακόμα και στα τυριά, προκειμένου να μην βάζουν τους απεγνωσμένους πολίτες στον πειρασμό της κλοπής. Μία ανάσα από το 50% βρίσκεται πλέον ο πληθωρισμός στην Τουρκία, με τους καταναλωτές να μην μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα. Sen aldığın geri bıraktığın zaman ne hissettiğini düşünebiliyor musun? Hani aşağılanmış gibi. 10 tane 20 tane maaş alıyorken Allah'tan devam mı? 1 kilo portakal aramayan bir insana. Devam mı? Ο νέος πρόεδρος της Στατιστικής Υπηρεσίας που όρισε ο Ερντογάν στην πρώτη του ανακοίνωση ανέβασε τον ετήσιο δείκτη τιμών στο 48,69% για τον Ιανουάριο, ενώ οι αυξήσεις μήνα-μήνα από το Δεκέμβριο έφτασαν στο 11,10%. Bu insanlara yazık değil mi? Karda, yağmurda, çamurda böyle yaşlılar bile o kuyruklarda bir ekmek için. Yetkilileri bir ay askeri ücretten maaş alsın anlasınlar. Bir ay ya fazla değil, bir ay. Και ακόμη δεν έχουν ενσωματωθεί αναμενόμενοι υψηλοί λογαριασμοί ενέργειας, ενώ όπως τονίζει σε ανταπόκρισή του από την Τουρκία ο Μανώλης Κωστίδης, σε βασικά αγαθά πλέον τα σούπερ μάρκετ βάζουν αντικλεπτικά. Άμα σου έρθει λογαριασμός φυσικού αερίου ως ο βασικός ο μισθός ή σχεδόν ο βασικός ο μισθός και πας να πάρεις ξηρούς καρπούς και σου βγάζουν το αντικλεπτικό σύστημα στο σούπερ μάρκετ ή στον καφέ το αντικλεπτικό, νομίζω καταλαβαίνετε τι τα πράγματα. Gücümüze gidiyor çünkü hakikaten bakın 3 günden beri burada siftah yok. Ben 43 yıllık mağazayım burada. 43 sene. Öyle bir şey biz görmedik. %1, %2, %3 gelirdi. Şimdi %100. Esnafa unutuluyor tabii. Ufak esnaflar her zaman zor durumda. Yani bize bir çare bulunmuyor. Σε δύσκολη κατάσταση και ο Τούρκος πρόεδρος που ήλπιζε σε διαφορετικές ανακοινώσεις, με κάθε του δήλωση όμως δίνει λαβή στην αντιπολίτευση. Kamburunu maalesef bir müddet sırtımızda taşımak mecburiyetinde kalacağız. Hayat pahalılığını önleyemeyeceğim diyor bakın. Bu kamburu daha taşıyacağız diyor. Ya sebebi sensin bunun ya. Başkası değil ki. Eylül ayından bu yana sürekli enflasyon artıyorsa, sürekli fiyatlar artıyorsa bunun tek sebebi var. Cumhurbaşkanının kendisi, başka bir sebep yok. Και ενώ η ακρίβεια είναι δημιούργημα του ίδιου του Προέδρου της Τουρκίας και της αιμονής του για διατήρηση χαμηλών επιτοκίων, τα οποία μειώνουν την αξία της λίρας, εκείνος επιμένει ότι τελικά θα καταφέρει να τιθασεύσει τις τιμές. Δεν λέει όμως πώς. Enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi de yerine getireceğiz. Beştepe'de hayal görüyor, vatandaşa da hayal satıyor şu anda. Yaptığı bundan ibaret. Bir gün böyle konuşuyor, bir gün öyle. Süpermarket gibi ha. Aradığın her şey var. Sayın Erdoğan bakın ne diyorsanız şöyle çıkın bir anlatın ya. Sizin ekonomi politikanız nedir bir anlatın. Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας έχει αγγίξει το 50% μέσα σε ένα χρόνο. Και ενώ αυτή η διολίσθηση βοήθησε λίγο τις εξαγωγές που αυξήθηκαν κατά 17%, ταυτόχρονα αυξήθηκαν και οι εισαγωγές κατά 55%. Κάτι που δεν περίμενε το οικονομικό επιτελείο.